Για τα δεύτερα Χριστούγεννα εν μέσω πανδημίας προετοιμάζεται η Αθήνα. Φέτος πάντως με λιγότερους περιορισμούς οι πολίτες θα μπορέσουν να γιορτάσουν Χριστούγεννα που θα μοιάζουν πολύ περισσότερο στο κανονικό από ό,τι πέρυσι. Αν και οι πολίτες λένε ότι θα είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Όχι, δεν θα κανονίσω κάτι με κόσμο, θα είμαστε απλά οικογενειακά, όσο γίνεται πιο προστατευμένα. Με τους δικούς μου, σπίτι, λίγο έξω, με προσοχή, με μάσκες. Πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι για να είναι τα σωστά Χριστούγεννα όπως κάναμε παλιά. Αντίθετα με τις αρχικές πληροφορίες, με δύο δωρεάν self-test και όχι με rapid test, θα μπορούν οι πολίτες να εισέρχονται στους κλειστούς χώρους τις ημέρες των εορτών. Η σύσταση των αρχών είναι τα δύο αυτά τεστ να χρησιμοποιηθούν την περίοδο των εορτών πριν από συναθρήσεις. Θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερο να αποφύγουμε τις συναθρήσεις, να μείνουμε στο σπίτι. Εξάλλου είναι γιορτές για την οικογένεια, για το σπίτι. Νομίζω ότι καλά το χειρίζονται. Δεν θέλουμε να κλείσει η οικονομία, ούτε τα σχολεία θέλουμε να κλείσουν. Θέλουμε να συνεχίσει με τα άλλα μέτρα που λαμβάνονται, με πρόληψη από εμάς τους ίδιους. Οι επιχειρηματίες της εστίασης λένε ότι η κίνηση αυτή την περίοδο είναι ικανοποιητική μετά από το τεράστιο πλήγμα που δέχτηκαν τους προηγούμενους μήνες. Μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι, έχουμε πάρει τα μέτρα. Έτσι μπορώ να πω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αυτό που μας φοβίζει είναι οποιαδήποτε μετάλλαξη, όπως τώρα η Όμικρον, που δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Τα μέτρα, θεωρώ, με τους εμβολιασμένους ή μη εμβολιασμένους, μπήκαν σε σωστό χρόνο. Μπορούσε να μπει και πιο νωρίς, αλλά εγώ το θεωρώ σωστό μέτρο και σωστό χρόνο. Έτσι, οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, όπως η Μεγάλη Βρετανία, όπως η Ολλανδία, όπως η Αυστρία, είχαν καθυστερήσει πάρα πολύ και υπήρχε μια ελευθερία σε όλες τις μέσα έξω, εμβολιασμένη ή μη εμβολιασμένη. Η Αθήνα θα γιορτάσει τα φετινά Χριστούγεννα στη σκιά της μετάλλαξης Όμικρον, που παρά τον εντοπισμό των κρουσμάτων της και στην Ελλάδα, ακόμα δεν έχει επικρατήσει. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν έχουν αυστηροποιηθεί ακόμα τα μέτρα όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πάντως, κυβέρνηση και ειδικοί παρακολουθούν τις εξελίξεις και δηλώνουν έτοιμοι για λήψη νέων μέτρων, αν αυτό χρειαστεί. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη.